Καλά, καταρχάς καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους τους συνομιλητές. Σας πήραμε λίγο από τα μούτρα. Τηλεθεατές μας. Εκλογές έρχονται, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η θητεία έτσι κι αλλιώς λίγη αρχές Ιουλίου, η τετραετία, και έχουμε πει ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στην Άνοιξη. Κάποια στιγμή, τον Απρίλιο, τον Μάιο, εκεί περίπου. Δεν μπορώ να κάνω εγώ φυσικά ανακοινώσεις. Από εκεί και πέρα προέκυψε αυτό το ζήτημα με την προσωπική διαφορά τώρα που δώσαμε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω 15 χρόνια είχαν να δουν οι συνταξιούχοι μας αυξήσεις. Είχαν δει πολύ μεγάλες περικοπές όλη την προηγούμενη δεκαετία. Δόθηκαν τώρα αυτές οι αυξήσεις του 7,75% στους περισσότερους, αλλά προφανώς υπάρχει το ζήτημα με την προσωπική διαφορά. Που ήταν έτσι, οι ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου του 2016, και ερχόμαστε τώρα, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτός ο χώρος, να δώσουμε μια μικρή βοήθεια. Θα κοστίσει περίπου 300 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό. Όπως ξέρετε, ο προϋπολογισμός εκτελείται καλύτερα από το αναμενόμενο και τα στοιχεία του 2022 είναι ενθαρρυντικά, διότι έχουμε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, πολύ μεγαλύτερη από την αρχική πρόβλεψη, και αυτό δίνει έσοδα στο κράτος να μπορεί να στηρίζει τους ευάλωτους, και εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια. Τα περιθώρια δεν είναι ανεξάντλητα, βέβαια, δεν είναι απεριόριστα, πρέπει να το πούμε αυτό. Εγώ θα ήθελα και στην κουβέντα μας απόψε, αλλά και συνολικά πηγαίνοντας προς τις κάλπες, να συζητήσουμε τα ουσιαστικά, τα μεγάλα, τα κρίσιμα, και όχι να μπούμε σε μια διελκυστίνδα γιατί δίνεται 400 και δεν δίνεται 600, που δεν τιμά ούτε την πολιτική μας ζωή, δεν τιμά ούτε και τον δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό, που θέλει να ακούσει αλήθειες και όχι κοροϊδίες. Και επειδή η αντιπολίτευση, επιτρέψτε μου να πω, ότι φαίνεται, εμφανίζεται να μην έχει μάθει από τα μεγάλα ψέματα με τα οποία ήρθε στην εξουσία το 2015, καλά θα κάνουμε να είμαστε αξιόπιστοι κατά το δυνατόν, χωρίς έτσι υπερβολές, και να δούμε τα ζητήματα. Λοιπόν, η κυβέρνηση μας δίνει αυξήσεις στις συντάξεις, δίνει αυτό το επίδομα, δίνει τρίτη αύξηση στον κατώτατο μισθό, έχει κάνει μια σειρά από πράγματα, πάντοτε βέβαια με το βλέμμα στην επενδυτική βαθμίδα που χρειαζόμαστε. Έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά και μέσα στο πλειστηριασμό πετύχουμε. Κύριε Κερίδη, θα απαντήσετε σε όσα ακούστηκαν και θέλω να πάμε και στο θέμα των πλειστηριασμών. Λοιπόν, πράγματι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία για την επιστροφή της μεταποίησης, της πολύπαθης μεταποίησης, τώρα που έχει ανοίξει η κουβέντα συνολικά στη Δύση για την επαναβιομηχάνησή της. Φεύγουμε από την Κίνα. Είδατε οι Αμερικανοί πώς επιδοτούν. Η Ευρώπη το σκέφτεται εν άρει τις απαγορεύσεις, τις κρατικές ενισχύσεις. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι απούσα και πρέπει να συμμετέχει σε αυτό, και διεκδικούμε μια συλλογική πολιτική, διότι καταλαβαίνει κανείς ότι αν αφαιθούν οι χώρες μόνες τους, τότε η Γερμανία, τα ξέρει καλά ο κ. Φράγκος, το παρακολουθεί φαντάζομαι στις Βρυξέλλες, έχει το πλεονέκτημα, και ο Βοράς, ο οποίος έχει τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει βήματα και έχει αυξηθεί η βιομηχανική παραγωγή κατά πολύ. Έχουμε 50 δισεκατομμύρια και εξαγωγές για πρώτη φορά, ρεκόρ εξαγωγών το ενδεκάμηνο του 2022. Και βεβαίως έχουμε προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων. Αλλά και ρεκόρ αρνητικού ισοζυγίου, κύριε Κερίδη. Βεβαίως, διότι έχουμε μεγάλη εκροή λόγω της ενέργειας. Δεν υπάρχει καμία προβολή. Αυτό είναι κάτι που πλήττει συνολικά την Ευρώπη. Όταν η Γερμανία, που έχει πλεονασματικά ισοζύγια, γυρνάει σε έλλειμμα, η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι πίσω. Από εκεί πέρα, άρα είναι μια κουβέντα η οποία μας χρειάζεται. Σήμερα εγώ δημοσίευσα άρθρο για το ζήτημα αυτό στην απογευματινή, για παράδειγμα. Η Ελλάδα και η μεγάλη της ευκαιρία. Και πώς θα τοποθετηθεί. Και μακάρι αυτό να είναι υποσυζήτηση στις εκλογές, αντί να πάμε στα ψέματα και στις μισές αλήθειες που ακούσατε προηγουμένως. Και θα σας αναφέρω πολύ χαρακτηριστικά. Ξέχασε ο κ. Καλαματιανός να μας πει ότι μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή από το 22% στο 9%, που αφορά τους συνταξιούχους. Ότι καταργήσαμε την εισφορά, την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, που αφορά τους συνταξιούχους, όπως και όλους τους εργαζόμενους συνολικά. Ότι εμείς δώσαμε για πρώτη φορά αυτή την αύξηση το 7,75%, το οποίο μπορεί εσείς να το είχατε νομοθετήσει όπως επέρεστε το 2017 για το 2023, αλλά βάλετε έναν αλγόριθμο που εξαρτάται την αύξηση από την αύξηση της οικονομίας. Έτσι δεν είναι, από την οικονομική ανάπτυξη. Επειδή ακριβώς έχουμε αυτή τη μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, να σας θυμίσω καταρχάς τα νούμερα, γιατί κάνετε πως τα ξεχνάτε. Ήσασταν στο 0,4% μέσο όρο την περίοδο 15-19, εμείς είμαστε τώρα στο 6%, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, επειδή έχουμε το 6% και δεν έχουμε το δικό σας 0,4, μπορούμε και δίνουμε το 7,75% στους συνταξιούχους. Διαφορετικά θα τους δίνουμε το 0,4%. Το δικό σας. Λοιπόν, άρα σε μια σειρά από μέτωπα η δικιά μας διακυβέρνηση είναι πολύ καλύτερη, και αυτό το καρπώνεται ο συνταξιούχος. Προφανώς έχουμε προβλήματα. Προφανώς την επόμενη τετραετία πρέπει να συζητήσουμε για αύξηση μισθών.
σε μια σειρά από ομάδες. Συνολικά θα σας έλεγα στην ελληνική οικονομία. Εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος. Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν μείνει πίσω. Εδώ δεν παίρνουν ούτε το 7,75% με εξαίρεση στους γιατρούς που κάνουμε στο ΕΣΥ μια ειδική ενίσχυση και σε κάποιες ειδικές ομάδες. Αλλά από το 2009 και τις μεγάλες περικοπές και μετά, είμαστε στο 2023, δεν έχουν υπάρξει αυξήσεις. Εμείς έχουμε υποσχεθεί και δεσμευόμαστε ότι 1η Ιανουαρίου του 2024 θα δουν και αυτές οι ομάδες προφανώς αυτές τις αυξήσεις. Ακούστηκαν 8 δισεκατομμύρια υπερκέρδη, δεν ξέρω από πού τα βγάζουν. Στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας είχε μιλήσει για 1,5 δις, τώρα ξαφνικά αυγάτησε αυτό, το πήγανε στα 8 δις. Εμείς φορολογήσαμε τα υπερκέρδη με 375 εκατομμύρια, τα οποία τα εισέπρεξε το δημόσιο. Πήραμε 4 δισεκατομμύρια μέχρι στιγμής με τον μηχανισμό στην ενέργεια και το δώσαμε πίσω στους καταναλωτές για να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά. Μας είπε θα πάει το αφορολόγητο στις 10.000. Αυτό ακούγεται λίγο σαν ανέκδοτο. Επιτρέψτε μου, διότι εσείς το πήγατε στις 5.500 το αφορολόγητο, παρά τις κόκκινες γραμμές που είχε βάλει τότε ο Τσακαλώτος κτλ. Και μιλήσατε και για 6 δισεκατομμύρια φόρους, είπε ο κ. Χαρχημάκης, και είναι κάτι το οποίο επανέρχεται στην κουβέντα από την αντιπολίτευση. Να πούμε εδώ ότι οι φόροι έχουν μειωθεί. Οι φόροι, οι φορολογικοί συντελεστές. Τα φορολογικά έσοδα όμως αυξάνονται. Πράγματι. Και αυξάνονται διότι έχουμε οικονομική δραστηριότητα. Διότι έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη ανάπτυξη και προφανώς όταν μεγαλώνει η πίτα, μεγαλώνουν και τα έσοδα του δημοσίου, έρχονται περισσότεροι τουρίστες, έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή και άρα εισπράττει και το δημόσιο περισσότερο. Και μεγαλύτερα έσοδα από το ΦΠΑ λόγω του πληθωρισμού και των αναπτυξιών. Αυτό σας λέω ότι το ΦΠΑ, όταν έρχονται οι τουρίστες και καταναλώνουν και είχαμε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία το 2022, προφανώς το πληρώνουν και αυξάνουν τα έσοδα του δημοσίου χωρίς να επιβαρύνεται ο κόσμος. Η μεγαλύτερη. Και ο κόσμος πηγαίνει σούπερ μάρκετ. Σας λέω λοιπόν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης οφείλεται πρώτον στη μείωση της φοροκλοπής του ΦΠΑ. Εκεί που εισπράττουμε το 70% του ΦΠΑ, σήμερα εισπράττουμε το 90%. Αυτό έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση, με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, με τις πιστωτικές κάρτες. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία σε σχέση με το 2018. Σας δίνω τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών 2018-2022. Έχουμε μεγάλη αύξηση στην εισπραξιμότητα του ΦΠΑ. Έχουμε μεγάλη αύξηση στην εισπράξη του ΦΠΑ επειδή έχουμε περισσότερη οικονομική δραστηριότητα και ένα μέρος. Για να σας είμαι ειλικρινής και να τα πούμε όλα, οφείλεται και στην ακρίβεια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γι' αυτό δίνουμε την τρίτη αύξηση στον κατώτατο μισθό, γι' αυτό θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Όταν 15-πλασιάζεται η τιμή του φυσικού αερίου διεθνώς και το πληρώνουν αυτό οι Γερμανοί, οι άπαντες στην Ευρώπη, δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι, να είναι η εξαίρεση. Για τους πληστηριασμούς με ρωτήσατε. Έχουμε τον νόμο, να σας θυμίσω λίγο τα στοιχεία, γιατί εδώ έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και καταγγέλει τον εαυτό του. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο φεδρότητας. Έχουμε τον νόμο του 2015 του ΣΥΡΙΖΑ, είναι όλα αυτά τα της εξάμηνης διαπραγμάτευσης, ξέρετε, που χτυπήσαμε τον τοίχο και παραλίγο να εκραγεί η χώρα. Τελευταία στιγμή σώθηκε, εν πάση περιπτώσει, με τεράστιο ωστόσο κόστος. Έχουμε ένα νόμο λοιπόν, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στα funds και στους servicer να προχωράνε σε πληστηριασμούς. Έχουμε ένα νόμο που επέτρεψε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Έχουμε μια τρίτη νομοθετική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ που κατέστησε την παρεμπόδιση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα. Και έχουμε και την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας με τον νόμο Κατσέλη που εξέπνευσε τον Φεβρουάριο του 2019 και αντικαταστάθηκε από μια ρύθμιση στην οποία δεν εντάχθηκε κανείς. Και εκτός από αυτά. Έχουμε κάτι ακόμα χειρότερο, θα σας έλεγα. Το γεγονός ότι παραλάβαμε ένα τραπεζικό σύστημα λίγο πολύ κατεστραμμένο. Διότι το καλοκαίρι του 19, μην το ξεχνάμε αυτό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο έκλεισε τις τράπεζες. Το καλοκαίρι του 15. Έκλεισε τις τράπεζες, το υπογραμμίζω. Το καλοκαίρι του 15. Μιλάνε και κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που κλείσανε τις τράπεζες. Μιλάμε για τράπεζες, για πληστηριασμούς, για οικονομική ανάπτυξη, αυτοί που κλείσανε τις τράπεζες. Και αφού τις έκλεισε τις τράπεζες, έβαλε κεφαλαιακούς ελέγχους. Και αφού έβαλε κεφαλαιακούς ελέγχους, αύξησε τα κόκκινα δάνεια. Τα οποία τα παρέλαβε σε κακή κατάσταση τα κόκκινα δάνεια, προφανώς, μας τα παρέδωσε πάνω από το 40% του χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Δεν έκανε τίποτα τα 4,5 χρόνια, τα έκανε χειρότερα. Ούτε τις καταθέσεις αύξησε. Λοιπόν, οι καταθέσεις σήμερα αυξάνουν ραγδαία. Έχουμε συν 40 δισεκατομμύρια καταθέσεις. Το τραπεζικό σύστημα έχει αναπνεύσει. Όλα αυτά είναι επιτεύγματα ξεκινώντας από πολύ χαμηλή βάση. Αν διαβάσετε όλα τα δημοσιεύματα το 19, πάτε και δείτε τις αναλύσεις των διεθνών οίκων, των οικονομικών αναλυτών, του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής με τον κύριο Κουντεντάκη, τον οικονομικό σύμβουλο του Αλέξη Τσίπρα, για να μην παίρνω μόνο τους άλλους οικονομολόγους, έναν άνθρωπο ο οποίος συνεργάστηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, θα δείτε το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το γράφαν το καλοκαίρι του 19, είναι οι τράπεζες. Και το πρόβλημα των τραπεζών. Λοιπόν, δεν κάνανε τίποτα και καταλαβαίνετε ότι χωρίς τράπεζες δεν μπορεί να υπάρξει κουβέντα. Μα τώρα λέτε ότι νομιμοποίησαν τους πληστηριασμούς και παράλληλα δεν κάνανε τίποτα. Και παρόλα αυτά,
μέσα στην θολούρα και την αναξιοπιστία τους, δεν κατάφεραν να προχωρήσουν. Εμείς μειώσαμε τα κόκκινα δάνεια στο 10% και κάτω, που είναι μια τεράστια ανάσα αυτή για τις τράπεζες, για να μπορέσουν να αρχίσουν να δανειοδοτούν επιτέλους τα νέα νοικοκυριά, τα νέα ζευγάρια, τις επιχειρήσεις, να πάρει μπροστά η οικονομία. Και έχουμε μία απόφαση του Αρείου Πάγου με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, η οποία δεν αλλάζει κάτι. Αυτός ο νόμος υπήρχε έτσι κι αλλιώς. Έρχεται και αναγνωρίζει, γιατί υπήρχαν κάποιες αντιφατικές αποφάσεις κάποιων κατώτερων δικαστηρίων, ότι έτσι πρέπει να πορευτούμε. Μας λένε τώρα να αναστείλουμε τους πληστηριασμούς. Έτσι δεν είναι αυτή είναι η θέση της αντιπολίτευσης. Θα μας τα πει τώρα ναι, θα μας τα πει, θα μας τα επαναλάβει. Λοιπόν, για να πω. Και να έχει στη συνέχεια την ευκαιρία να τα πει συνολικά ο καλός συνάδελφος, ο κ. Καλαματιανός. Η αναστολή των πληστηριασμών δεν λύνει το πρόβλημα, προσθέτει απλώς στόχους. Το πρόβλημα θα εμφανιστεί αμέσως στην επομένη των εκλογών, έτσι δεν είναι. Και θυμίζει πάρα πολύ και επιβραβεύει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Διότι μέσα στο σωρό υπάρχουν και οι κακοπληρωτές, υπάρχουν και οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν ανάγκη. Λοιπόν, μια τέτοια γενικευμένη οριζόντια ρύθμιση που πάει τελείως αντίθετα σε αυτά που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και σας τα εξήγησα όλα βήμα-βήμα. Αν μη τι άλλο, στέλνει το λάθος μήνυμα στην αγορά. Μην πληρώνετε, διότι θα υπάρχει αναστολή πληστηριασμών. Βάλτε μια τέλεια. Άρα, χρειάζεται, έχουμε κάνει ρυθμίσεις εμείς για να προστατεύσουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά, αυτά που πραγματικά έχουν ανάγκη στην πρώτη κατοικία. Να δούμε αν χρειάζεται περαιτέρω διεύρυνση των κριτηρίων ώστε να πιάσουμε κι άλλους. Ήδη έχουμε 590.000 δάνεια τα οποία έχουν ρυθμιστεί περίπου στα 40 δισεκατομμύρια. Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα εδώ στο οποίο πρέπει να ενσκύψουμε, αλλά όχι με το λαϊκισμό και το ψεύδος που μας έχει συνηθίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε ένα χρηματοπιστωτικό σχήμα να δεκαπλασιάζει τα λεφτά του χωρίς να πληρώνει ούτε ένα ευρώ φόρο στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι άδικο? Λοιπόν, καταρχάς αυτά όλα έχει απαντήσει ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Μάρδας όταν ήταν υφυπουργός οικονομικών, διότι είχε κατά επανάληψη προταθεί τότε, το 2017-2018, οι τράπεζες πριν τα δώσουν σε φαν να διαπραγματευτούν. Το 2015 αυτό ίσχυε. Αυτό ήταν ο νόμος. Ότι μπορούσαν να βγάλουν σε πληστηριασμό τα σπίτια, αλλά πριν το μεταδώσουν το δάνειό τους, έπρεπε να καλύπτουν. Τέτοια διαπραγμάτευση δεν έγινε ποτέ. Και μάλιστα ο κύριος Τσακαλώτος μας εξήγησε τότε στη Βουλή. Εγώ δεν ήμουν μέλος, ίσως ο κύριος Καλαματιανός να το θυμάται καλύτερα. Ούτε ο κύριος Καλαματιανός. Σε κάθε περίπτωση σας λέω ότι λέει ο νόμος. Ναι. Δύο προϋποθέσεις βασικές. Έχω εδώ τις δηλώσεις του κ. Τσακαλώτου ότι κάτι τέτοιο θα κατέστρεφε την τραπεζική πίστη και θα δημιουργούσε νέο κύμα στρατηγικών κακοπληρωτών. Κανένας δεν απλήρωνε. Εγώ τη δική σας άποψη ζήτησα όμως, όχι τον κ. Τσακαλώτου, κύριε Κερίδη. Δεν είναι άδικο να στερούνται οι τράπεζες αυτών των κερδών? Εγώ το πάω υπέρ των τραπεζών. Και να τα παίρνουν κάποιοι περίεργοι τύποι, κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν τα ξέραμε. Ακούστε. Οι τράπεζες δεν λαμβάνουν αποφάσεις με πολιτικά κριτήρια. Είναι ανεξάρτητες και δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, αφελεινίστηκαν με την τρίτη αχρίαστη ανακεφαλαιοποίηση τον Νοέμβριο του 2015. Ξεπουλήθηκαν μπιτ παρά σε ξένους και διοικούνται από ξένους σήμερα και εποπτεύονται από την Κεντρική Τράπεζα κατευθείαν από τη Φραγκφούρτη. Δεν παρεμβαίνει ούτε το Υπουργείο Οικονομικών. Αλλά η νομοθεσία που ακαταδίωκτου είναι ελληνική. Δεν ήρθα απ' έξω. Προφανώς. Είναι ελληνική. Αλλά οι αποφάσεις για τη μια επιχείρηση, την άλλη επιχείρηση, το τι και το πώς, είναι απολύτως τραπεζικές και δεν είναι πολιτικές για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις στον κόσμο. Οι τράπεζες για τους δικούς τους λόγους έχουν αποφασίσει ότι κάποια δάνεια θα τα διεκδικήσουν οι ίδιες, κάποια δάνεια θα τα δώσουν σε φαντ, όπως προβλέπετε σε όλη την Ευρώπη. Σε κανένα καπιταλισμό δεν υπάρχει δεκαπενταπλασιασμός του κεφαλαίου αφορολόγητος. Αυτό σας το υπογράφω, κύριε Κερίδη, και το ξέρετε καλύτερα. Αν είναι το πρόβλημά σας το αφορολόγητο, να το δούμε. Αν είναι και ο δεκαπενταπλασιασμός του κεφαλαίου, πού το είδαμε αυτό? Με εχέγγυο, με ακίνητο, ενυπόθηκο. Δεν μιλάμε για Lehman Brothers εδώ, μιλάμε για δάνειο με ενυπόθηκο αντιστεγαστικό. Είχαν τόσο πολύ καταστραφεί τα πράγματα που οι τράπεζες άρχισαν να ξεπουλάνε με πολύ χαμηλή αξία. Ο μόνος τρόπος αυτό για να αντιμετωπιστεί είναι αυτό που κάνουμε σήμερα, η οικονομική ανάπτυξη. Λοιπόν, πείτε μας για εκλογές τώρα, γιατί ότι αυξάνουν οι τιμές των ακινήτων και άρα αυξάνει η αξία των εγγυήσεων πάνω στα οποία βασίζονται αυτά τα δάνεια. Όλα αυτά τα καλά τα οποία έχουν γίνει λοιπόν, τα τελευταία δύο χρόνια. Με ποιον θα το βέβαιο είναι ότι αν συνεχίζαμε την πορεία του 19, σήμερα θα είχαμε πάλι 50% κόκκινα δάνεια. Πάλι το πρόβλημα πάρα πολύ έντονο. Δεν θα είχαμε τραπεζικό σύστημα, δεν θα είχαμε οικονομική ανάπτυξη. Εγώ καταλαβαίνω το ζήτημα. Ακούστε να δείτε τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε. Οι τράπεζες και οι τραπεζίτες είναι μισητά πρόσωπα. Μισητά πρόσωπα διαχρονικά.
Από την αρχαιότητα. Έχουν γραφτεί βιβλία, η Βίβλος τα έχει γράψει, το Ισλάμ έχει απαγορεύσει τον τόπο. Δεν το έχουν κάνει τυχαία. Όταν μαθαίνει ο κόσμος. Αλλά είναι αρχαιοελληνικό όμως, έτσι. Όταν μαθαίνει ο κόσμος τι κάνουν, όταν αρχαιοθετήθηκαν όλες τις παρανομίες των τραπεζιτών. Δεν θα. Και καταρχάς δεν υπάρχουν στο αρχείο με το ποινικό ακαδημίο. Κύριε Καρχημάκη, αν δεν το ξέρετε, να σας το πω, και ο Κωστόπουλος και όλοι οι τραπεζίτες τις χάσανε τις τράπεζες. Μηδενίστηκε, ξέρεις. Και όποιος έβαλε λεφτά στις τράπεζες, πήρε μηδέν. Οι ίδιοι όμως. Εντάξει. Οι ίδιοι, λοιπόν, οι ίδιοι καταστράφηκαν. Ναι, ναι. Επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου, γιατί δημιουργείται. Δεν είδαμε κανέναν πάντως. Όποιος έβαλε. Δεν ξέρω κανένα τραπεζίτη καταστράφηκε. Λοιπόν. Ο Γιάννης Μένανη είναι μια χαρά. Έβγαλε και βιβλία, έβγαλε και λεφτά. Μια χαρά είναι. Οι τραπεζόσοι. Ο Γιάννης έβγαλε λεφτά, οι τραπεζίτες ότι πτωχεύσαν επίσης το ξέρω. Σας λέω. Όποιος έβαλε χρήματα στις τράπεζες. Επλούτησαν οι τραπεζίτες και επτώχευσαν οι τράπεζες. Όποιος έβαλε λεφτά και επένδυσε στις τράπεζες. Και πολλοί από εμάς που αγοράσανε μετοχές των τραπεζών την περίοδο της δεκαετίας αυτή της κρίσης μηδενίστηκαν. Και ξαναμηδενίστηκαν. Και ξαναμηδενίστηκαν χάρη στο ΣΥΡΙΖΑ αχρίαστα. Διότι να σας θυμίσω ότι η αξία των τραπεζών την παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ 27 δισεκατομμύρια κεφαλαιοποίηση στο χρηματιστήριο και τη μηδένισε. Και όχι μόνο τη μηδένισε, τις έκλεισε. Είναι το έγκλημα του καλοκαιριού, το οποίο πάνε να το φορτώσουν σε ποιον. Και γιατί δεν κάνατε εξεταστική. Λοιπόν. Κάνατε εξεταστική και οτιδήποτε άλλο. Και δεν κάνατε για αυτό. Δεν είναι έγκλημα για 100 δισεκατομμύρια, άκουγα. Θα σας απαντήσω γιατί. Διότι από ένα σημείο και μετά η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Ο ελληνικός λαός έδωσε σε αυτό το κόμμα, κακώς κατά τη γνώμη μου, 31%. Η χώρα πρέπει να κοιτάξει μπροστά. Από ένα σημείο και μετά είναι άλλο πράγμα η ποινική ευθύνη, που ενδεχομένως να υπάρχει και αυτή, εγώ δεν την αποκλείω, αλλά σίγουρα υπάρχει πολιτική ευθύνη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Μας την έχουν πει οι ξένοι, μας την έχουν πει οι πάντες. Συγγνώμη, θα πρέπει να σας πιέσω, γιατί πάμε προς το τέλος. Πείτε μου μια κουβέντα. Εκλογές. Έστω ότι δεν σας δίνει ο κόσμος. Έρχομαι λοιπόν. Ο ελληνικός λαός την αυτοδυναμία. Με ποιον θα συνεργαστείτε. Λοιπόν. Με τον Ανδρουλάκη που λέει ότι τον εκβιάζατε. Με τον Τσίπρα που λέτε ότι έκλεισε τις τράπεζες, κατέστρεψε. Λέει ότι είναι εκβιαζόμενος. Το έχει πει και ο ίδιος. Το έχει πει και ο ίδιος. Θα μας το πει ο κύριος Καρπομέτσης. Ομοιρία. Ακούστε με. Υπάρχουν δύο πράγματα σε αυτές τις εκλογές. Από τη μια υπάρχει η ξεκάθαρη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δεν το κρύψαμε. Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, αυτοδύναμος Κυριάκος Μητσοτάκης να συνεχίσουμε. Και από την άλλη υπάρχει μια θολούρα. Υπάρχουν αυτά τα περί προοδευτικής διακυβέρνησης αρχή ο Τσίπρας να βγει πρώτος, το οποίο δεν το βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις, ούτε τις δικές τους δημοσκοπήσεις. Αυτές που δημοσιεύει η εφημερίδα των συντακτών. 5-6 μονάδες διαφορά μας δίνει υπέρ, ημών. Λοιπόν, υπάρχουν τα σοσιαλδημοκρατικά του Πασόκ σε περιδίνηση, διότι βλέπω ότι κάνει μια αναδίπλωση τελευταία, επειδή βλέπει ότι πιέζεται και γίνεται πιο έτσι, κυβερνητικός, να πούμε, σε σχέση με τις γενικόλογες καταγγελίες που είχε πιο πριν. Μετά μπαίνει και ο Γιάννης για να αποκτήσει και ένα χρώμα, πιο πολύχρωμο, η όλη σύνθεση. Είναι η θολούρα. Και σας πληροφορώ και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, ότι ουδέποτε η θολούρα κέρδισε το ξεκάθαρο. Ουδέποτε στην ιστορία δεν συνέβη. Μάλιστα. Και γι' αυτό βλέπετε την πολιτική κυριαρχία του κυρίου Μητσοτάκη. Και γι' αυτό βλέπετε στις δημοσκοπήσεις, εγώ δεν βιάζομαι και δεν προτρέχω ούτε τις επικαλούμε. Στο τέλος, ο ελληνικός λαός, ο κυρίαρχος, με ταπεινότητα όλοι οι πολιτικοί προσερχόμαστε με χαμηλά το κεφάλι στον κυρίαρχο ελληνικό λαό που θα αποφασίσει. Όμως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι από το 17 και μετά, από το 16, έχουμε μια πολιτική κυριαρχία η οποία έχει καταγραφεί, ουδέποτε σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και ουδέποτε στο παρελθόν είχαμε αντιπολίτευση η οποία εφθάρει ως αντιπολίτευση. Σήμερα ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι πιο χαμηλά από ό,τι ήταν το 19, σύμφωνα με αυτές τις μετρήσεις. Και σε κάθε περίπτωση έτσι εξηγείται η τοξικότητα. Κύριε Καλαματιανέ, η τοξικότητα είναι για τη συμπλήρωση. Εντάξει, σχολιάζει.